Επιτρέπει να κάνει και ένα όπως και να είσαι ένα έτσι άσχημο παιχνίδι σε μια κακή βραδιά, μπορείς να βρεθείς έτσι. Παντού και όλοι παίχτες, σε όλους τους παίχτες έχει τύχει αυτό το πράγμα. Στατιστικά πάντως, άμα το δεις λίγο έτσι, όταν σου κάνει λάθος σε προηγούμενο μάτσο, νομίζω δεν σου κάνει στο επόμενο. Σε μεγάλο μάτσο. Οπότε δεν νομίζω να περιμένουμε να κάνει λάθος στο κύπελο. Στο μάτσο του κυπέλου. Όπως δεν πιστεύω θα ξαναεπαναληφθεί η ίδια εικόνα που έγινε στο πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Μια και έτυχε, κύριε Βραδιάνο, ο ΠΑΟΚ να έχει μια έτσι και απουσίες αλλά και συγκυρία μια συνολικής κακής βραδιάς, ας πούμε, που ήταν κάτι απρόσμενο και για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι και η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει 4-0. Και πάντως πρέπει να είναι λίγο και συγκρατημένος και ο κόσμος, έτσι. Γιατί αναφερόμενος τώρα στο μάτι της Κυριακής, πάλι είδα και στο κόρον έτσι κάτι μπουκάλια, κάτι ποτήρια, κάτι νερά να πετιούνται. Εντάξει, δηλαδή, αυτά όντως δεν πρέπει να υπάρχουν. Όντως αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν γιατί δεν. Και οι ποδοσφαιριστές πρώτα απ' όλα δεν φταίνουν σε τίποτα, έτσι. Δηλαδή... Ακριβώς τώρα εντάξει, και τι να λέει, να χτυπήσει το κόρον τώρα πετάξει το. Δεν φταίνουν σε τίποτα οι ποδοσφαιριστές. Έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα 90 λεπτά ει αντίπαλο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να γίνει όπως ενοχλούν όταν. Πας και σε ένα άλλο γήπεδο και τα δέχεσαι εσύ. Έτσι ενοχλούν και τους άλλους όταν έρχονται εδώ και κάνεις και εσύ τα ίδια, ας πούμε. Όντως, αυτά πρέπει κάποια στιγμή να εκλείψουν. Ένα θέμα το οποίο είδα ένα μήνυμα και έχει δίκιο ο φίλος ήταν το θέμα με την απεργία της αγωνιστικής αυτής που έγινε, που είχε τεθεί σαν θέμα από το συνδικαλιστικό όργανο των ποδοσφαιριστών, το οποίο όμως δεν έγινε. Ναι, και έρχεται στο μυαλό μου, Καραγεωργίου, την προηγούμενη αγωνιστική. Με τον ΠΑΟΚ της αναβολής, που είχε δηλώσει το εξής. Και πολύ σωστά, συμφώνησα μαζί του. Ότι η βία, τα επεισόδια και όλα όσα γίνονται παντού. Δηλαδή γίνονται και στις μικρότερες ομάδες. Όχι μόνο όταν ξεσηκώνεται, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ή όταν γίνονται εις βάρος αυτών να ξεσηκωθούν και να προτείνουν το θέμα της αποχής ή της απεργίας. Και νομίζω ότι είναι δίκιο αυτό. Το ποδόσφαιρο νομίζω ότι αναφέρεται σε όλες τις ομάδες. Αντιπροσωπεύεται από όλες τις ομάδες. Δεν αντιπροσωπεύεται ούτε από μία ούτε από δύο. Έχω λάθος αυτό, Νίκο? Όχι καθόλου. Νομίζω και νομίζω ότι είναι σωστό και αυτό θέμα, που είπε. Και θέμα νοοτροπίας και του κόσμου μόνο. Δεν είναι μόνο ότι έχει να κάνει με τις ομάδες. Πάντως διαβάζω τώρα εδώ έτσι ένα τελευταίο νέο. Τελικά ο Πιλάβιος μαζί με τον Μπισαξή δεν θα παρευρεθούν αύριο. Ναι. Παρότι πήραν πρόσκληση, δεν θα παρευρεθούν. Και τι θα γίνει? Ωραία, σου λέω και ωραία, δεν θα παρεμπερθούν. Πού θα πάει αυτό το θέμα? Και πάλι γύρει θέμα με τις επιχορηγήσεις αυτό. Κόβεται. Αρχίζει και ανοίγει πάλι το θέμα με τις επιχορηγήσεις ο Μπιτσαξής. Έτσι, αρχίζει δηλαδή και... Ναι, ωραία. Καλύτερος... Εγώ συμφωνώ. Γιατί δεν κόπηκε η ρήτρα βίας που είχε βάλει από την αρχή της χρονιάς η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν ενεργοποιήθηκε στα επεισόδια με τον Ολυμπιακό? Πόσο παίρνει ο Ολυμπιακός, 9 εκατομμύρια ευρώ? Γιατί δεν ενεργοποιήθηκε? Ενεργοποιήθηκε στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι. Πού πήγαν τα λεφτά? Ναι, δηλαδή, κοίταξε να δεις. Τώρα μην πας να το παίξεις τώρα αθώος και γνώστης και ψά... Όχι, εγώ αθώος είμαι, δεν ξέρω. Λοιπόν, όχι, το λέω για σένα. Ενεργοποιήθηκε στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι με τα επεισόδια που είχαν γίνει τότε στο χάντμπολ, έτσι. Αφορούσε τον ενιαίο ΠΑΟΚ το σύνολο, ήταν μια ομάδα. Και σωστά τιμωρήθηκε, αφού έτσι έγινε ο νόμος. Ωραία. Γιατί δεν έγινε στον Ολυμπιακό? Πάντως, από ό,τι διαβάζω τώρα εδώ, να προσθέσω, ήδη για φέτος, από φέτος έχουν ανασταλεί οι χρηματοδοτήσεις της τρέχουσης περίοδου. Γιατί εγώ θεωρούσα ότι θα ξεκινούσε από του χρόνου η πρόταση αυτή. Αλλά από ό,τι διαβάζω εδώ, μετά την απάντηση του Μπιτσαξή, ότι όντως έχουν ήδη ανασταλεί οι χρηματοδοτήσεις ακόμα και για φέτος. Το πόσο αστείοι είμαστε σαν πολιτεία, θα σου πω το εξής. Δεν μπορούμε να διοργανώσουμε ένα τελικό κυπέλλου. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν μπορούμε να το διοργανώσουμε. Δεν μπορούμε να το διοργανώσουμε και χωρίς κόσμο. Δηλαδή και κλεισμένο των θυρών και πάλι δεν μπορούμε να το διοργανώσουμε. Ας πούμε, το μπάσκετ έχει πεθάνει. Για μένα έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει μπάσκετ στην Ελλάδα. Εντάξει. Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό κοντράρονται μεταξύ τους. Ποιος θα υπερισχύσει? Σε ένα πρωτάθλημα των δύο. Δηλαδή παίζουν οι δύο και λέμε θα είμαι εγώ πρώτος ή δεύτερος. Κατάλαβα, το μπάσκετ έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει καν μπάσκετ. Τέλος. Δεν στηρίζεται το πουθενά τον μπάσκετ. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν μπορείς να κάνεις ένα τελικό κυπέλλου, εκλείστο το ρημάτι. Τι το έχεις δηλαδή? Σαν πολιτεία πού θα βοηθήσεις, αν δεν μπορείς να κάνεις ένα τελικό κυπέλλου στο μπάσκετ? Πού θα βοηθήσεις, πού θα συνδράμεις σαν πολιτεία, ρε παιδί μου?
Όχι, θα το κάνουμε μαθητές, όχι με φαντάρους. Λοιπόν, για να ηρεμήσει όχι λίγο. Όχι με ναύτες, όχι με αεροπόρους. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Για να ηρεμήσει λίγο, θα έλεγα να δούμε λίγο την επόμενη αγωνιστική και να κλείσουμε. Τι λες? Πάμε να δούμε. Θα το βάλουμε, θα το κάνουμε βιντεάκι όμως. Θα το κάνουμε προβλέψεις, λέω, γιατί. Αν και τώρα δεν ξέρω. Αν πρέπει να δίνουμε και δύο σημεία, γιατί. Το κασέτα γκέιτ πολύ παίζει, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Για πες κοντά Ξάνθη Αστέρας Τρίπολης. Πες μου λίγο και βαθμολογίες, μια και τις έχεις εκεί μπροστά. Ξάνθη είναι στο 32 και ο Αστέρας Τρίπολης είναι 28. Άσο δεν βλέπω με τίποτα. Εντάξει, ο Αστέρας Τρίπολης είναι ήδη στον υποβασμό, κάτω τη ζώνη. Ξάνθη τώρα στο 32, δεν θα έλεγα ότι έχει σωθεί. Η Ξάνθη. Ναι, άμα βάλεις τώρα Κέρκυρα είναι στους 30 και Πανιώνιος στους 30. Λοιπόν, Χ. Έτσι θα έλεγα κι εγώ, ναι, Χ και... Χ και δύο. Ναι, όχι, Χ θα έλεγα. Χ. Χ να είναι και οι δύο ευχαριστημένοι. Άρης Πανσεραϊκός. Νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα ο Άρης. Δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Έτσι πιστεύω. Κι εγώ έτσι λέω. Λες να κάνουμε γκέλα. Αν και από, ξέρεις, είναι ύπουλα παιχνίδια αυτά. Ναι, γι' αυτό το είμαι επικίνδυνα λίγο παιχνίδια. Περισσότερο σκεπτικός. Γι' αυτό και θυμάμαι το παιχνίδι του Άρη με τον Πανθρακικό. Θυμάσαι που είχε γίνει σε δύο μέρες. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα είπε ο καιρός θα είναι καλός, δεν είναι. Θα είναι καλός τώρα. Ανοίγει ο καιρός, θα τελειώσει κανονικά. Λοιπόν, πάμε πιο κάτω. Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ελπίζουμε να μην είναι το ζευγάρι των αποκλειστέντων του κυπέλου, έτσι. Ή του τελικού. Του τελικού μακάρι να είναι. Ναι. Τον αποκλειστέντων θα είναι. Τον αποκλειστέντων θα είναι ή του τελικού. Αυτό λέω. Ή ένα από τα δύο. Ατρόμητος είναι στους 29 και ο ΠΑΟΚ είναι στους 40. Θα στηρίξω Ατρόμητο. Λόγω κινήτρων και μόνο. Εγώ για τον εμβιβασμό, όχι τίποτα άλλο. Δεν ξέρω, αυτό το παιχνίδι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Με το παιχνίδι της Τετάρτης. Αν έχει υποκριθεί, θα πάει με κεκτημένη ταχύτητα. Αν έχει προκριθεί την Τετάρτη, θα πάει με κεκτημένη ταχύτητα για την νίκη. Δύσκολα θα σταματήσει. Αν έχει αποκλειστεί, θα υπάρχει απογοήτευση. Λίγο... Άρχισε τα σενάρια, Ναι. Αλλά δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζω άκρη, ναι. Επειδή πιστεύω θα αποκριθεί την Τετάρτη, θα πω διπλό. Ηρακλής Πανιώνιος. Ο Ηρακλής στους 32 και ο Πανιώνιος στους 30. Και θεωρούμε τώρα ότι ο Ηρακλής έχει σωθεί. Πώς το θεωρούμε αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, τώρα, αν κάνει ο Πανιώνιος ένα διπλό εκεί και πάει στους 33, μετά πέφτει αυτόματο ο Ηρακλής πιο κάτω. Εγώ ξεκινάω από το δεδομένο ότι ο Ηρακλής δεν θα χάσει πάλι. Δεν πιστεύω ότι θα χάσει. Ο Πανιώνιος είναι περίεργη ομάδα. Επικίνδυνη επιθετικά. Εγώ άσο θα πω. Κι εγώ άσο θα πω. Δεν πιστεύω να χάσει πάλι ο Ηρακλής. Στο επόμενο να σε δω. Καβάλα Ολυμπιακός Βόλου. Ναι. Και οι δύο στους 38. Και ο ένας θέλει να μπει στα play-off. Είναι το σημείο, το μόνο σημείο που το λέω, κράτα το κιόλας, θα παίξω. Θα παίξω στοιχηματικά. Άσο. Άσο θα έλεγα εγώ, δεν ξέρω γιατί. Ίσως ενδεχομένως μήπως επειδή παίζει. Γιατί είναι ανάδρομος Ερημίες γι' αυτό. Έχει μάθει το κυπέλλο Βόλος και. Δεν ξέρω, πιο πολύ. Πιο πολύ νομίζω μου γεμίζει το μάτι Καβάλα. Εκτός κι αν πάει ένα Χ και ένα Πονταλάκι και δυο και αγαπημένοι. Παίζει και αυτό, αλλά εγώ λέω άσο. Καθόλου απίθανο. Εγώ λέω άσο. Άσο θα έλεγα κι εγώ. Λάρης Αργοτέλης. Νομίζω εγώ από εδώ και πέρα ότι όποια μάτς, όσα μάτς δίνει Λάρισα πρέπει να δίνω άσο. Όχι πρέπει να δίνω γιατί το λέω εγώ, αλλά νομίζω αυτή είναι η καινοτροπία δικιά τους. Τώρα, εντάξει, ο Εργοτέλης είναι στην ουσία, δεν θα πω αδιάφορος, στους 32 βαθμούς. Η Λάρισα είναι με το ένα πόδι στον τάφο που λένε. Εντάξει. Εγώ θα πω διπλό. Ολυμπιακός ΑΕΚ.
Νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα. Έλα, φίλε, φιέστα. Δεν θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Φιέστα, φιέστα. Δεν θα έχει πρόβλημα και αν, έχει, και αν πάει να έχει πρόβλημα, δεν θα τον αφήσουν φυσικά να έχει πρόβλημα. Φιέστα, φιέστα. Έτσι. Κοίταξε για το παιχνίδι αυτό, όπως είπα για τον Μπάουκ και για την ΑΕΚ, εξαρτάται πολύ τη Τετάρτη. Αν έχει πετύχει μια απόκριση, θα είναι δύσκολο αντίπαλο για τον Ολυμπιακό. Δεν θα πέρασε εύκολο ο Ολυμπιακός. Αν έχει αποκλειστεί, θα έχουμε φιέστα. Επιτέλους. Πάντως στο Παναθηναϊκός Κέρκυρα βλέπω μεγάλο σκορ. Over. Μεγάλο σκορ. Μπορώ να σου πω, βλέπω και 4. Άσο και 4-0. Ναι. Μπα, σφιχτό το βλέπω εγώ. Εσύ σφιχτό, άμα το βλέπεις σφιχτό, να μην τρως το βράδυ, γιατί αργά σου πέφτει βαρύ. Να ξέρεις. Εγώ το βλέπω σφιχτό. Τη Δευτέρα ο μήνας έχει. Μήνας έχει 9. Τι σου νοιάζει αν έχει Δευτέρα. Όσο και να έχει, δεν θα είμαι στη Δευτέρα. Εντάξει. Εγώ πάντως βλέπω σφιχτό αποτέλεσμα στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Κέρκυρα. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Να συμμαζευόμαστε σιγά σιγά και να αποχωρούμε. Θα δώσουμε ραντεβού την επόμενη Δευτέρα πάλι. Σε κανονικούς ρυθμούς, 27η αγωνιστική. Καλώς εχόν των πραγμάτων και καλώς εχόν των πραγμάτων, θα βέβαια. Ακριβώς. Θα δούμε και ποιοι θα έχουν προκριθεί στον τελικό του κυπέλλου επιτέλους. Να δούμε και πού θα γίνει, αν όντως θα ισχύσει το ΆΚΑ ή θα. Να δούμε και αν θα γίνει και φιέστα ή όχι. Αν θα έχουμε φιέστα. Να δούμε και αν θα γίνει και φιέστα. Είναι πολλά τα ερωτήματα που θα μας βασανίσουν όλοι. Να δούμε, θα βγει κασέτα, δεν θα βγει αυτή τη βδομάδα. Ναι. Έχουμε δηλαδή πάρα πολλά ερωτήματα να μας. Νομίζω ότι περιμένω πώς και πώς την επόμενη Δευτέρα. Ακριβώς, ακριβώς. Όλη λοιπόν, αυτή τη βδομάδα πρέπει να σκεφτούμε να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, εγώ καληνυχτώ. Καλό βράδυ σε όλους, καλή εβδομάδα. Και ραντεβού την επόμενη Δευτέρα. Καλό βράδυ.